άποψη διαφορετική. Τελείως. Έλα, κύριε Πούτση. Αντί της κατάρρευσης των επιτοκίων, την οποία δεν τη βλέπω, είναι το ίδιο επιτόκιο περίπου με αυτό με το οποίο οι ίδιοι μας είχαν βγάλει εκτός αγορών. Υπάρχει κατάρρευση της κοινωνίας και αντί του χείλου του γκρεμού, είμαστε ήδη στον γκρεμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φοβάμαι πως αυτή η στρατηγική είναι ό,τι χειρότερο. Και από την άποψη την εξής, και είχα μια ενδιαφέρουσα χθες επί τη ευκαιρία συζήτηση μέσα στη Βουλή, όπου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μας είπε, δεν το περίμενα, ότι, δεν είναι, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δηλαδή, αποσυρώμαστε ουσιαστικά, αποσύρεται ουσιαστικά η κυβέρνηση από το μείζον θέμα της περιόδου και το ξέρουμε πάρα πολύ είναι καλά. Βέβαια, άσχετο αν έχει σπρωχτεί για μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή την ανάγκη για γενναίο κούρεμα του χρέους, δηλαδή για τη μη βιωσιμότητα του χρέους. Διότι αυτή όλη η θριαμβολογία για κάτι το οποίο θα μας επιβαρύνει με 550 εκατομμύρια τόκους, δηλαδή όσο ακριβώς είναι το πλεόνασμα, το μέρος του πλεονάσματος που θα μοιραστεί την επόμενη εβδομάδα, είναι η επιβάρυνση από αυτή την κίνηση τα επόμενα 3-4 χρόνια. Και σε συγκριτική λοιπόν η στρατηγική είναι ότι πρώτα κουβεντιάζουμε και κουρεύουμε το χρέος και μετά πάμε στις αγορές. Και μετά κάνουμε όλες τις κινήσεις ή με τα γραμμάτια αυτά που κυκλοφορούν. Και μέχρι να τεβοδοτούν οι συζητήσεις και να έρθετε στις αγορές καταρχήν δεν μπήκαμε. Και μέχρι να τεβοδοτούν οι συζητήσεις και αυτό. Και να κουρευτεί το χρέος όπως γίνει ή να επιμηκυνθεί, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πιάσει 1,5-2 χρόνια. Θέλετε να είμαστε σε μνημόνιο ή να μην είμαστε πουθενά. Ούτε σε μνημόνιο, ούτε να δανειζόμαστε. Πώς θα γίνει αυτό? Κύριε Καμπουράκη, δεν μπήκαμε, ξέρετε, στις αγορές. Το 2016, κατά το ευτυχέστερο κυβερνητικό σενάριο, θα γίνει η είσοδος στις αγορές. Δηλαδή, αυτό είναι απλώς μια μια συμβολική πράξη. Η θριαμβολογία περί αγορών, εμείς επιμένουμε πως τη μοίρα μιας χώρας, πόσο μάλλον μιας Υπήρου, δεν μπορούν να την επικαθορίζουν με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι προφανώς. Αυτοί οι διάφοροι οίκοι και μην το συζητάτε καθόλου. Μην το συζητάτε καθόλου, κύριε Σταμενίτη. Σας επαναλαμβάνω ότι οι ίδιοι άνθρωποι. Ένα λεπτό. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε πολιτικές δηλώσεις. Εσείς ξέρετε. Εντάξει, εσείς ξέρετε ότι τα γραμμάτια, τα μηνύα είναι στα 3. Στο 3%. Ξέρουμε ότι μέσα στη δανειακή σύμβαση η οποία τρέχει για τη χώρα το επιτόκιο είναι λιγότερο από το μισό, στο 2,6. Άρα θέλετε να μείνουμε στις δανειστές. Γιατί αυτό λέγατε μέχρι τώρα. Αφήστε το, κύριε Σταμενέτη. Το 3% αυτή η κίνηση είναι μόνο, προεκλογική για να δημιουργηθεί μια ψευδής εντύπωση. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάρτε να διαβάσετε. Με όφελος. Αν δεν θέλετε να με αφήσετε να μιλήσω. Αν δεν θέλετε να με αφήσετε να μιλήσω, δεν διακόσασα. Αφήστε το να μιλήσει, κύριε Σταμενίδη. Και εγώ θα μπορούσα να το κάνω και είδατε, δεν το έκανα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας λέω ευθύτατα. Διαβάστε σήμερα και την Αυγή και δεν είναι μόνο, όταν αναγνωρίστηκε και στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο. Έχουν υπογραφεί και υπάρχουν δεσμεύσεις για νέες συμφωνίες βαρύτατες. Ψηφίσατε το πολυνομοσχέδιο, το οποίο είναι το τρίτο μνημόνιο. Άρα η πολιτική κίνηση η οποία έγινε, γι' αυτό έρχεται και η κυρία Μέρκελ αύριο, δίνουν τα ρέστα τους, εγώ θα το πω μα, για να βγει, αν μπορέσει να βγει, δεν θα μπορέσει, ο Σαμαράς στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι. Για να μην πάει ο ιός, για να μην πάει ο ιός της αριστεράς. Έχετε μια αιμονή. Έχετε μια αιμονή. Αυτό είναι. Είναι μια αλληλεγγύη ομόσταυλων και ομόθρησκων πολιτική. Περί αυτού πρόκειται, είναι πολιτική αυτή η κίνηση. Με βαρύτατο κόστος. Κάνετε κριτική ότι παίρνουμε τα λεφτά και πληρώνουμε παραπάνω χρήματα. Μα δεν το συζητάμε. Προφανώς 600 εκατομμύρια. Και τα λεφτά αυτά είναι μεγάλη μείωση. Υπάρχει μια θεωρία που λέει η κυβέρνηση ότι τα χαμηλά επιτόκια στο πενταετές θα ρίξουν πάρα πολύ στα έντοκα γραμμάτια και θα έχουμε το κέρδος από εκεί. 200 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Το πενταετές αυτό, τα 2,5 δις αυτά, θα αντικαταστήσουν τα εξάμηνα που βγάζει κάθε τόσο η Ελλάδα. Και δεν σας έχω ακούσει ποτέ να λέτε γιατί παίρνετε τα εξάμηνα και χρεώνετε τον κόσμο. Και ότι βγαίνουν τα εξάμηνα κάθε τόσο με υψηλότερο επιτόκιο. Είναι και τα γραμμάτια, τα μηνιαία του 3%. Μπράβο. Γιατί δεν λέτε ότι αυτά επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό επιβαρύνει το χρέος και να μην πάρετε, παιδιά. Κάνουμε κάθε προσπάθεια. Και ξαφνικά σας ήρθε στο πενταετασμό. Ναι, σαφέστατα. Κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η χώρα να μην επιβαρύνεται επιπλέον σε ένα χρέος που έχει φτάσει στα 322 δισεκατομμύρια, κύριε Καμπουράκη. Το να λέμε ότι βγαίνουμε στις αγορές με ενθάρρυνση των οίκων που μας βγάλαν έξω από τις αγορές όταν το χρέος ήταν στο 121% και τώρα είναι στο 170% είναι μια κοροϊδία. Εντάξει. Μια κοροϊδία στα μούτρα του κόσμου. Άρα τι θέλετε, είναι πολιτική να ξαναπαραμείνουμε η οποία... στα μνημόνια. Θέλουμε, σας επαναλαμβάνω, θέλουμε ένα γενναίο κούρεμα του χρέους. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το χρέος, κύριε Σταμένη. Με ύφεση 26% και με ανεργία 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή πρωτογενού πλεονάσματος, το ίδια δεύτερο βήμα είναι η έξοδος στις αγορές και το τρίτο βήμα που κατέκτησε αυτή η κυβέρνηση είναι να διαπραγματευτεί τη βιωσιμότητα του χρέους. Έτσι είναι... γίνονται αυτά. Με σταθερά βήματα. Συγγνώμη, κύριε Βρούση, αλλά πραγματικά αυτά που λέτε δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Σε μια αδιέξοδη στρατηγική. Πρέπει να καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Και όχι οι αιμονήσεις. Μα την πατρίδα την έχετε ρίξει στο κρεμνό. Επιτέλους πρέπει να σταματήσετε και, να και κάνετε εσάς, παρακαλώ, εθνοκάπηλους και πατριδοκάπηλους και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν θα ανεχθούμε. Έτσι, καλά, σώσατε το έθνος και την πατρίδα και αποδώσατε το λαό. Προφανώς δεν θέλουν οι συνάδελφοι να μιλήσω. Έκλεισα, δεν θα μιλήσω άλλο, κύριε Χριστοφυλοπούλου.